νομίζω. Η επόμενη μέρα για το ΚΚΕ. Πάντως, από ό,τι μας είπε και ο κύριος Χαραλαμπάκης, που προγραμματικά είναι κατά της λιτότητας κυρίως, θα έχετε και έναν σύμμαχο στην επόμενη Βουλή. Δεν νομίζω ότι και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι η ξαναζεσταμένη σούπα του ΣΥΡΙΖΑ του 2014, που δοκιμάστηκε και απέτυχε ικτρά μία φορά, κορόιδεψε μία φορά τον κόσμο, μπορεί να σταθεί με οποιαδήποτε φερεγγιότητα ως αντιπολιτευτική δύναμη. Αλλά νομίζω αυτό στο οποίο θα ήθελα να σταθώ θα ήταν μια, για να μπω λίγο και η συζήτηση που έχει γίνει όλη την προηγούμενη ώρα, σε μια δραματική συντηρητικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, την οποία βιώνουμε τώρα. Και δεν μιλάω μόνο για το γεγονός ότι η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέστησε και πάλι τη Νέα Δημοκρατία στο 40%. Αναφέρομαι στο ίδιο το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, διότι σε τελευταία ανάλυση αυτό που κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, ευτελίζοντας την έννοια της αριστεράς, ευτελίζοντας την έννοια μιας μαχητικής διεκδίκησης δικαιωμάτων, ευτελίζοντας, αν θέλετε, και πείθοντας τον κόσμο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική παρά από τα μνημόνια, ήταν ακριβώς να πετύχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα από το 71% του εκλογικού σώματος, γιατί πρέπει να το κρατήσουμε και αυτό. Μιλάμε ότι αποφάσισε ο λαός. Πάντως, κύριε Λιονί, δεν μιλάμε τελειώσω για συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν είπα, αντιθέτως. Ακριβώς το γεγονός ότι δεν έχει συντριβή ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έφερε το τρίτο μνημόνιο. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτοδύναμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έφερε το τρίτο μνημόνιο, κράτησε όλους τους αντεργατικούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας, τους εφήρμοσε μέχρι κεραίας, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλο, ο οποίος υλοποιεί στην πράξη το ανταποδοτικό σύστημα, δηλαδή ιδιωτικοποιεί την ασφάλιση, γιατί κάνει, αν θέλετε, μετατρέπει την ασφάλιση ατομική υπόθεση του καθενός, προχώρησε φουλ τις ιδιωτικοποιήσεις, άλλαξε επιταχύρω το μέσο μισθό, ο οποίος εξακολουθεί να πέφτει ακόμα και σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο ήρθε μια ανάπτυξη, η οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια υποχρεωτική μέσα από τους φόρους μετατροπή των καταθέσεων εκείνων των κομματιών του πληθυσμού που μπορούν να πληρώσουν σε επιδοτήσεις προς μεγάλους ομίλους. Αν θέλετε, η τάση συντεκτικοποίηση να ακούμε τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και τον εκπρόσωπο τον άτυπο, τον συντάκτη της Νέας Δημοκρατίας, να συζητάνε ποιος από τους δύο έχει φέρει τον καλύτερο αναπτυξιακό νόμο και πόσα δισεκατομμύρια ευρώ. Ούτε έντυπος. Όχι, σας ανατέθηκε ο ρόλος. Όχι, δεν τον αποδέχτηκα. Μεταφέρω το ρεπορτάζ και μόνο. Σας ανατέθηκε από τη δημοσιογραφία. Λέω λοιπόν. Επεσήμανα για να γνωρίζουν και τηλεθεατές που ενδεχομένως απορούν. Λέω λοιπόν, η τάση συντηρητικοποίησης είναι. Δεν έχει μιλήσει κάποιος εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εμφανής η τάση συντηρητικοποίησης. Είπα ότι έπεσε το βάρος στον Κώστα να μας δώσει κάποια πράγματα για την επόμενη. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα στο οποίο πρέπει να σταθούμε, αν θέλετε, είναι το εξής. Έγινε μια συζήτηση και γίνεται μια συζήτηση με ποιο τρόπο θα έχουμε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο θα οδηγεί σε πολιτική σταθερότητα. Και έχει γίνει και μια κουβέντα, η απλή αναλογική, όχι, νομίζω ότι την ξέρουμε όλοι. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι πολιτική σταθερότητα για ποιον. Ποιος ωφελείται από μια πολιτική σταθερότητα ενός νέου διπολισμού τύπου Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, με το ΣΥΡΙΖΑ να θέλει να πει ότι εγώ τώρα ηγούμε της λεγόμενης προοδευτικής παράταξης, εγκαταλείποντας, αν θέλετε, ακόμα και την προηγούμενη ρητορική του και βλέποντας το ΣΥΡΙΖΑ να τσακώνεται με το κοινάλ για το ποιος ηγείται αυτού του προοδευτικού χώρου. Αλλά ποιος αν θέλετε, ωφελείται από την πολιτική σταθερότητα. Και θα σας πω ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ξεκινάει από αύριο. Γιατί ό,τι και να λέμε, αύριο στις Βρυξέλλες θα γίνει μια συζήτηση όπου θα γίνουν συστάσεις προς την ελληνική οικονομία για νέα μέτρα ύψους περίπου 1% του ΑΕΠ και για επιτάχυνση όλων αυτών που έχει στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία από κοινού και δεν έχουν προχωρήσει. Αυτή είναι η στιγμή, η πραγματικότητα που ξέρετε τι δείχνει. Δείχνει ότι όσο προχωράμε στην καπιταλιστική ανάπτυξη που ευαγγελίζεται τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ένα μεγάλο κομμάτι του νοήμονος κοινού, πραγματικά του νοήμονος εκλογικού κοινού που ψηφίζει, άρχισε να λέει τι να κάνω, θα πρέπει να ψηφίσω. Με πολύ βαριά καρδιά θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Και η μεγάλη συνεισφορά του ΣΥΡΙΖΑ προς το πολιτικό σύστημα είναι ακριβώς ότι τον όποιο προοδευτισμό έχει ο κόσμος τον έσβησε. Το μεγάλο λοιπόν πρόβλημα που έχει ο κόσμος είναι ότι από αύριο θα έρθουν νέα μέτρα. Εμείς λοιπόν ως ΚΚΕ. Αλλά μην το προεξοφλούμε. Είναι νομίζω σαφές. Είναι νομίζω σαφές από την τρίτη έκθεση αξιολόγηση και την έκθεση Τράπεζα της Ελλάδος ότι αύριο θα υπάρχουν συστάσεις για νέα μέτρα και αν θέλετε μπορώ να σας πω και ποια θα είναι. Επιτάχυση των πληστηριασμών, επιτάχυση της ιδιωτικοποίησης ΔΕΗ. Αυτά που έχει στρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία τώρα στη συνέχεια. Λέω λοιπόν, επειδή θα έρθει η επαύριο των εκλογών θα είναι χειρότερη για τους εργαζόμενους. Εμείς ως ΚΚΕ λέμε το εξής. Λέμε ότι το εκλογικό μας ποσοστό θα πιστωθεί ακριβώς στην ανάπτυξη εκείνων των αγώνων, κόντρα στον πραγματικό αντίπαλο, όχι αν θέλετε βρίσκοντας σκία μαχώντας και βρίσκοντας ανεμόμουλους για να πολεμήσουμε ως Δον Κιχώτες, αλλά χτυπώντας τον πραγματικό αντίπαλο
την εξουσία του κεφαλαίου, την κερδοφορία του, αυτοί που, έχουν, που υπηρέτησαν όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις, πρώτα τη Νέα Δημοκρατία, μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο πραγματικός αντίπαλος, ο οποίος παραμένει αύριο στη θέση του, είναι φυσικά ισχυρότερος τώρα. Αυτός θα απαιτήσει νέα, πιο σκληρά μέτρα. Και εμείς ως ΚΚΕ είμαστε η μοναδική πολιτική δύναμη, γιατί είμαστε η μοναδική πολιτική δύναμη που βρίσκεται στον αντίποδα της καπιταλιστικής κερδοφορίας, του πραγματικού αντιπάλου, που μπορεί και θα οργανώσει την αντεπίθεση των εργαζόμενων. Πάντως, κύριε Λεωνίδη, δεν ενισχυθήκατε από αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Και όταν είδαμε, ξέρετε, γιατί θα σας εξηγήσω. Μάλλον κάπως χαμένοι, βεβαίως, όχι πολύ χαμένοι. Είχαμε μια σταθεροποίηση και είχαμε το εξής πρόβλημα. Δεν είστε σίγουρα κερδισμένοι. Θα σας πω ποιο ήταν το πρόβλημα που έχουμε αναλύσουμε. Το πρώτο πρόβλημα ήταν η εξαιρετικά μεγάλη πόλωση συνολικά αυτή τη τρίμηνη εκλογική περίοδου. Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ακριβώς αυτό στο οποίο αναφέρθηκα. Ο ευτελισμός και η τεράστια απογοήτευση στην οποία οδηγήθηκαν εκατομμύρια προοδευτικοί ψηφοφόροι, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό εκφράζεται μέσα από την τεράστια αποχή, αν θέλετε. Τι κατάφερε δηλαδή η προοδευτική διακυβέρνηση? Δεν είχαμε τεράστια αποχή. Είχαμε 44% αποχή, και όταν μιλάμε, περίπου τόσο. Και όταν μιλάμε. Δεν είχαμε, όχι. Βάσει των. Νομίζω των ότι είχαμε πάνω από 40% αποχή. Τώρα, αν θέλετε να είναι λίγο μεγαλύτερη, λίγο μικρότερη, είχαμε 40% αποχή. Καλά, είχαμε επίθετα, μισό εκατομμύριο κόσμο, ο οποίος έχει φύγει έξω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εγώ λέω λοιπόν ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου απογοητεύθηκε επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ του είπε δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, there is no alternative, άλλη Thatcher, ότι αυτή είναι η κοινωνία στην οποία μπορείς να ζεις και δεν υπάρχει τίποτα άλλο διαφορετικό να κάνεις. Και το τρίτο πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε, αν θέλετε, το οποίο το μετράμε και το κατανοούμε, είναι ότι η δικιά μας ψήφος είναι πολύ πιο δύσκολη. Γιατί εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί ποτέ ότι τα πράγματα είναι εύκολα, δεν έχουμε ποτέ χαϊδέψει αυτιά, δεν έχουμε ποτέ υποσχεθεί ότι με μια απλή ενίσχυση του ποσοστού μας μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς επιμένουμε και λέμε ότι ο πραγματικός αντίπαλος είναι αυτοί που δεν κατεβαίνουν στις εκλογές, είναι το μεγάλο κεφάλαιο, η εξουσία του, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ που τα στηρίζει. Και η ψήφος η δικιά μας είναι ένα πρώτο βήμα σύγκρουσης προς αυτόν τον αντίπαλο. Αυτός ο δρόμος είναι δύσκολος δρόμος. Εμείς κατανοούμε ότι όσοι τον κάνανε ένα πρώτο βήμα και θα επιμείνουμε αποφασιστικά και μαχητικά σε αυτή την κατεύθυνση. Να έρθω και για... Παρακολουθούμε μια, κατά τη γνώμη μου, φεδρή σχεδόν αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, και θα σας πω για ποιο λόγο. Μια αντιπαράθεση η οποία προσπαθεί να εστιάσει σε ορισμένα σημεία συγκαλύπτοντας τις ομοιότητες που έχουν. Ακούμε τώρα τον κύριο Παναγιωτήδη ότι η Νέα Δημοκρατία θα εφαρμόσει μια πολιτική νόμος και τάξη. Θα την εφαρμόσει, θα την ισχυροποιήσει. Τι ξεχνάει ο κύριος Παναγιωτήδης? Ξεχνάει ο κύριος Παναγιωτήδης ότι την πολιτική των κλόψη διαδηλώσεων την εφαρμόζει έξω από το Μέγαρο Μαξίμου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα. Ξεχνάει ότι το κατασταλτικό κράτος και οι προληπτικές συλλήψεις έχουν γίνει την τελευταία περίοδο. Ξεχνάει ότι η αναθεώρηση του ποινικού κώδικα που την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει τέτοιες διαστάσεις, όπως αν θέλετε, μία σειρά από πλευρές του τρομονόμου, τις οποίες αντί να τις πετάει στον κεάδα των αχρήστων, τις ισχυροποιεί. Ακούμε μία αντιπαράθεση όλη την προηγούμενη ώρα. Μας έλεγε ο κύριος Ζαχαριάδης ότι θα είναι λαύρα αντίθετος ενάντια σε ορισμένες πλευρές πολιτικής Νέας Δημοκρατίας. Δεν είπε όμως θα κάνει όταν η Νέα Δημοκρατία φέρει ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Να αφήσουμε τώρα τον κύριο Ρωμανό να ολοκληρώσει. Και τι είπατε, αφού την έχετε ψηφίσει, αφού την έχετε ψηφίσει, κύριε Παναγιωτήδη? Ναι, εσείς. Στο τρίτο μνημόνιο. Τι λέτε, κύριε Παναγιωτήδη? Ό,τι θέλετε. Έχετε ψηφίσει στο τρίτο μνημόνιο. Την ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ. Τι ελληνικέ μονάδε. Ναι, τι ελληνικέ μονάδε που έχετε ψηφίσει. Τι μονάδε δεν έχουν καμία σχέση. Που έχετε ψηφίσει εσεί στο τρίτο μνημόνιο ότι πρέπει να φύγουν. Το ξέρετε. Υπάρχει απόφαση. Το γνωρίζετε αυτό. Το ότι ο κύριο Σταθάκη έλεγε ότι πρέπει να γίνει μονοπόλιο. Ότι πρέπει λοιπόν, να παρακαλώ, δεν ακούγεται. Μα κύριε Παναγιώτη, δεν διαφωνώ μαζί σα. Δεν υπάρχει λόγο να αντιδικείτε. Σα παρακαλώ πολύ και του δύο. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σα ότι υλοποιείτε τι κατευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εσεί και η Νέα Δημοκρατία κάνετε ακριβώ το ίδιο. Αλλά όχι, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Σημείωσα τα τιμολόγια. Μείωσε τι τιμέ του ρεύματο. Μα έχετε μία ώρα εδώ πέρα να ακούω μία αντιπαράθεση πρώτα ανάμεσα σε δύο συνιστώσει τη κέντρο αριστερά. Μα δεν μου δώσατε το χρόνο. Μα έχετε μία ώρα εδώ πέρα και δεν έχουμε μιλήσει καθόλου. Σας λέω το χρόνο. 30 δευτερόλεπτα για να τελειώσω. Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα. Και λέω λοιπόν, ακριβώς επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έστρωσε και η Νέα Δημοκρατία θα υλοποιήσει, η μοναδική πολιτική δύναμη μπορεί να σταθεί απέναντι στον αρμαγεδόνα των μνημονίων που έχει στρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ξαναλέω, και θα υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία, είναι ακριβώς το ΚΚΕ, το οποίο δεν λέει γενικά και αόριστα ότι επιτίθεται ο εχθρός, λέει κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Λέει ότι την προηγούμενη περίοδο ο εχθρός, που λέγεται αστική τάξη και μονοπωλιακή όμιλη, στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη η πολιτική δύναμη, η οποία τι κατάφερε να κάνει, να πείσει τον κόσμο ότι ούτε η αριστερά είναι πάντως, λύση. Εμείς λοιπόν λέμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ αριστερά, δεν ήταν αριστερά τη σύγκρουση, και γι' αυτό το λόγο
θα επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ. Και αριστερά του Νίκο Δασίρα μου από την άλλη δεν υπάρχει. Καθόλου δεν είναι τα χέρια. Καθόλου, καθόλου κύριε Παναγιώτη, καθόλου δεν έχετε δίκιο. Γιατί εσείς ξεχάσατε ότι είστε μετακινήματα όταν κυβερνούσατε ή φτάσατε στον τραγέλαφο να έχετε από τη μία την κυβέρνηση και από την άλλη οι ίδιοι άνθρωποι να λέτε ότι κάνουμε αντιπολίτευση στα μέτρα που προωθούμε. Που είναι φυσικά μια φεδρότητα άνευ προηγουμένου.